Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα και παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας στις 12. Από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δόθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη δημοσιότητα η έκθεση για την Ελλάδα, η οποία αποτελείται από 385 σελίδες. Στην έκθεση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επεφημεί την Ελλάδα για την επιτυχία της δημοσιονομικής προσαρμογής. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τονίζει ότι με βάση τις σημερινές εκτιμήσεις δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα για τη διετία 2013-2014. Το θέμα του δημοσιονομικού κενού μετά το 2014 θα τεθεί εκ νέου επιτάπητος στην επόμενη αξιολόγηση που ήδη έχει ξεκινήσει και θα έχει ως βάση την απόδοση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται σήμερα το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης της Προανακριτικής Επιτροπής που διερευνά την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ για τη δυνατότητα διερεύνησης του κατηγορητηρίου κατά του Γιώργου Παπακωνσταντίνου με το αδίκημα της απιστίας στην υπηρεσία σε βαθμό κακουργήματος. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί με μυστική ψηφοφορία, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η τοποθέτηση του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες θα ασκήσει αυτό το δικαίωμα που του παρέχεται από τον κανονισμό της Βουλής. Σχετικά ήρεμη νύχτα πέρασε η Τουρκία μετά από 6 μέρες κλιμακούμενης εξέγερσης. Οι συγκρούσεις περιορίστηκαν στην πλατεία Κιζιλάη της Άγκυρας, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας έγινε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και παρέμβαση των αντλιών νερού της αστυνομίας. Σημειωτέων ότι μεταξύ των αιτημάτων των διαδηλωτών και μάλιστα σε κυρίαρχη θέση είναι η απομάκρυνση της ηγεσίας της αστυνομίας και των τοπικών διευθυντών από τις μεγάλες πόλεις της Τουρκίας. Η γενική αυτή εικόνα του τελευταίου 24 ώρου χαρακτηρίζεται από τη στάση αναμονής των διαδηλωτών αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, των πολιτικών οργανώσεων και των κοινωνικών φορέων εν ώψη της επιστροφής του Πρωθυπουργού από την περιοδία του στη Βόρειο Αφρική. Σήμερα θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του αδικοχαμένου φαντάρου Στάθη Κρόκου, ο οποίος το πρωί της Τετάρτης σκοτώθηκε έπειτα από ανατροπή του θωρακισμένου οχήματος μεταφοράς προσωπικού στο οποίο επέβαινε. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Καλό καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και λίγες βροχές ή καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά τμήματα της κεντρικής και βορειοανατολικής χώρας, περιμένουμε σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Βόρεια Ελλάδα από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Ελλάδα από 10 έως 27 βαθμούς, στο Νότιο Αιγαίο από 10 έως 25 βαθμούς, στο Βόρειο Αιγαίο από 13 έως 25 βαθμούς και στα Ανατολικά Ηπειρωτικά από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις σχεδόν μέτρη και στα νοτιότερα πελάγη δυτική μέτρη ως ισχυρή. Σχεδόν μέτρη ως μέτρη δυτική άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο. Και τώρα να δούμε τις θερμοκρασίες σε 6 μεγάλες πόλεις της χώρας αναλυτικά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 26 βαθμούς, στην Πάτρα από 13 έως 21 βαθμούς, στο Ηράκλειο της Κρήτης από 15 έως 24 βαθμούς, στη Λάρισα από 16 έως 29 βαθμούς και στα Ιωάννινα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως και 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Επόμενη προγραμματισμένη ενημερωσή σας στις 5 παρα 5. Από εμάς, καλό σας μεσημέρι.